ευχαριστούμε πολύ για την υποδοχή. Βρισκόμαστε εδώ στην τρίτη στάση μας. Σωστά. Στην τρίτη στάση. Σε μερικές μέρες δεν θα θυμόμαστε σε ποια στάση θα είμαστε, καθώς θα επισκεφτούμε 29 νησιά σε όλο το Αιγαίο. Το θέμα της νησιωτικότητας είναι ένα τεράστιο θέμα, όχι μόνο τους συμπολίτες μας που ζουν ήδη εδώ στα νησιά, αλλά και για το μέλλον της χώρας μας, το δημογραφικό και αναπτυξιακό μέλλον της χώρας μας, που απαιτεί αποκέντρωση. Και άμα δεν έχουμε σωστές υποδομές, δομές υγείας, συγκοινωνίες, όχι μόνο μεταξύ των νησιών και του Πειραιά, αλλά ανάμεσα στις Κυκλάδες, στο νησιά των Κυκλάδων, και φυσικά την κατάλληλη υποδομή στην εκπαίδευση, για να μπορέσουν να αρχίσουν οι οικογένειες, οι νέοι της, και οι νέες της πατρίδας μας, δεν πρόκειται να δούμε αποκέντρωση, δεν πρόκειται να δούμε βιώσιμη ανάπτυξη και δεν μπορεί να είμαστε μια χώρα που βασίζεται σε μια μόνο πόλη, την Αθήνα, και σε μια βιομηχανία, τον τουρισμό, τα νησιά της. Έχουμε ένα εμπεριστατωμένο πρόγραμμα και για την Ευρώπη και για την νησιωτικότητα και σιγά σιγά θέλουμε να το επικοινωνήσουμε σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποδοχή εδώ στην Πάρο, στην περήφανο νησί σας. Ήδη ακούσαμε μερικά από τα τοπικά θέματα από τους κατοίκους. Θα είναι η πρώτη από πολλές επισκέψεις εδώ στο νησί για μένα και θα χτίσουμε μια αλλακτική κυβερνητική λύση. Αρχηγέ. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την υποδοχή και για την ζεστή υποδοχή, θα έλεγα. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, ξεκινήσαμε ένα ταξίδι να εντοπίσουμε άλλη μια φορά από κοντά και να μιλήσουμε με τους κατοίκους των νησιών. Ξέρετε ότι η νησιωτικότητα είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα για την Ελλάδα και για την προοπτική της Ελλάδας. Ωστόσο, τα κεντρικά νησιά όπως είναι η Σύρος, που είχαμε περάσει πριν από λίγο, παίζουν ένα εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για την οργάνωση και την υποστήριξη των ανθρώπων στα κριτικά νησιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποδοχή και θα είμαστε συνέχεια κοντά στα προβλήματα και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Και να ευχαριστήσουμε και τον Παπαστέλιο για την ξενάγηση στην Παναγία, η οποία νομίζω έγινε ακόμα πιο λεπτομερείς όταν συνειδητοποίησε ότι είμαστε και δύο Παραθηναϊκοί. Λοιπόν.